ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το πατρίγε το ιό και το αγίο πνεύμα, την ίν και άγιε του αιώνα των αιώνων, του κυρίου Δεϊθόμεν, ο Θεό ο Θεό ημών, ο τοπικρόν είδωρ επί Μωυσέω στο λαό η κλική μεταποιήσα, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισέου άλλα τη θεραπέ σα, και τα Ιορδάνια ρήτρα αγιά σα και αχάντου επιφανία, αυτό και είναι δέσποτα αγίεσον το είδωρ τούτο, η ενεργία και το χειτήσι του αγίου σου πνεύματο, και πίσον αυτό γενέστε, πάση τη αγιωμένη και τη μεταλαμβάνουση εξ αυτού, ευλογία πηγήν, ιατρία εμπαθών, αγιασμών οίκων, πάση επιβουλή οραθίστε και αοράτου ελεξιτήριων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτευμα. Σεβασμιότατε, κύριοι υπουργοί, υφυπουργοί, κύριε Γενική Γραμματής, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριοι σύμβουλοι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι τοπικών φορέων, αγαπητοί συνεργάτες, φίλοι και φίλες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους θερμά για την τιμή που μας κάνατε να είστε σήμερα εδώ στην τελετή θεμελίωσης του έργου Κοιλάδα Country Club Golf and Residences. Μετά από 15 χρόνια από την αγορά του πρώτου οικοπαίδου, πολλές δυσκολίες, γραφειοκρατικές και μη, και 7 χρόνια από την ένταξη του έργου στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων, είμαι πολύ χαρούμενος που μαζί σας σήμερα γιορτάζουμε την έναρξη εργασιών κατασκευής αυτού του μεγάλου έργου. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ανάπτυξης και προσωπικά τον Άδωνη Γεωργιάδη για το ενδιαφέρον που έδειξε στο να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες. Όταν συναντηθήκαμε με τον Υπουργό πριν περίπου ένα χρόνο για να του παρουσιάσουμε την επένδυση, του υποσχεθήκαμε ότι οι μπουλτόζες στο Κοιλάδα θα μπουν πολύ σύντομα μετά τις άδειες. Και όπως βλέπετε πίσω μου, αυτό έγινε. Πρόκειται για την πρώτη τουριστική επένδυση που εντάχθηκε στο νόμο Εσχασέ και είναι η πρώτη που άρχισε να υλοποιείται. Η επένδυση στο σύνολό της θα υπερβεί τα 400 εκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργήσει 800 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και πάνω από 600 θέσεις κατά τη φάση της πλήρους λειτουργίας της. Η Κοιλάδα είναι το δεύτερο μεγάλο έργο που κατασκευάζει ο όμιλός μας, Dolphin Capital, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το άλλο είναι το πρώτο σύνθετο τουριστικό κατάλημα στη χώρα, το One and Only στη GIA, που άρχισε να κατασκευάζεται πέρσι, το 2019. Τα δύο μεγάλα αυτά έργα έρχονται να προσθεθούν στα άλλα δύο που έχουμε ολοκληρώσει, τα γνωστά σε όλους σας, Amanzoi και Nikki Beach, που βρίσκονται επίσης εδώ στην Ερμιονίδα. Τα τέσσερα αυτά έργα είναι πρωτοποριακά και συμβαδίζουν με το στόχο του ομίλου μας, που ήταν πάντα η πολύ υψηλού επίπεδου αναπτύξης, σε συνεργασία με παγκοσμίου εμβέλειας σχεδιαστές και brands που σέβονται το περιβάλλον και αναδεικνύουν την Ελλάδα. Στις δύσκολες αυτές μέρες που είμαστε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρα εμπόδια και που όλα είναι υπό αμφισβήτηση, έχουμε ακόμα ένα λόγο να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και στις εξειδικευμένες υποδομές όπως το golf. Η επένδυση μέσω της συγχαρητικής του ομίλου μας Mind Compass αναπτύσσεται σε έκταση συνολικής επιφάνειας 2.079 στρεμμάτων. Το Master Plan φέρει την υπογραφή της Hart Harton και ως έχει εγκριθεί περιλαμβάνει ένα γήπεδο golf 18 οπών, επιφάνειας 870 στρεμμάτων, με clubhouse και άλλων εγκαταστάσεων 5.000 τετραγωνικά μέτρα.
Ο σχεδιασμός του γηπέδου έχει γίνει προσωπικά από τον κορυφαίο ίσως παίκτη για σχεδιαστή γκολφ στον κόσμο, τον Jack Nicklaus. Φέρει την υπογραφή του και έχει προδιαγραφές για διεθνή πρωταθλήματα γκολφ. Ο ίδιος δεν μπορούσε να ταξιδέψει εδώ σήμερα από την Αμερική λόγω των περιορισμών, αλλά μας έστειλε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα το οποίο μπορείτε να δείτε σε οθόνη αργότερα στο Amanzoi που θα πάμε για γεύμα. Πέρα από τον γκολφ υπάρχει και πολεοδούμενη έκταση 1131 στρεμμάτων με παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχειακό συγκρότημα πάνω στο λόφο που μόλις είχαμε επισκεφτεί τώρα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εστίασης, κοινόχρησους χώρους πρασίνου και λοιπές υποδομές συνολικής δόμησης 198.000 τετραγωνικών μέτρων. Θεμέλιος λίθος σήμερα. Ναι, είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από προσπάθεια πολλών χρόνων. Είναι το τέταρτο έργο της Dolphin που υλοποιείται, το πρώτο μεγάλο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα, το οποίο διαθέτει golf course κορυφαίου επίπεδου, ξενοδοχειακή μονάδα, παραθερισίες, κατοικίες και άλλες υποδομές. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στο να βρεθούμε σήμερα εδώ, ιδιαίτερα τους υπουργούς, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη και τον κύριο Οικονόμου, και ευχόμαστε αυτό το έργο να υλοποιηθεί σύντομα και να ακολουθήσουν και άλλα. Βρεθήκαμε στην Κοιλάδα, συμβολικά φυσικά, γιατί η έναρξη ενός τόσο μεγάλου έργου, ενός έργου ποιοτικού, είναι ακριβώς που συμβολίζει σήμερα την έναρξη του ελληνικού τουρισμού. Την κήρυξε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες μέρες στη Σαντορίνη, θα την κηρύττει κάθε μέρα και κάθε στιγμή, κάθε νέα κράτηση που γίνεται, κάθε νέο ξενοδοχείο που ανοίγει, κάθε νέα επένδυση που θεμελιώνεται. Θα είμαστε σύμμαχοι και αρρωγοί σε κάθε μία από αυτές τις προσπάθειες. Σας ακούσαμε να μιλάτε για τα δίδυμα με χαρά. Για πείτε μας. Στα δίδυμα μεγάλωσα, πήγαινα διακοπές, έμαθα τι σημαίνει τουρισμός εδώ στην Ερμιονίδα, και χαίρομαι πάρα πολύ. Έχετε και φίλους από ό,τι είπατε. Βεβαίως, έχουμε φίλους οικογενειακούς και θα πάω να τους δω και αργότερα. Άρα να στηρίζετε την Αργολίδα προς τον τουρισμό. Πάντοτε, πάντοτε. Όχι, φύγετε εσείς από εκεί πέρα. Κάντε πιο πίσω. Κάντε πιο πίσω. Και πίσω. Να βάλεις τώρα. Ναι. Πίσω πιο σιρτά. Η επένδυση στην Κοιλάδα είναι η πρώτη επένδυση που αδειοδοτήσαμε τις νέες διαδικασίες Fast Track σε διάστημα λιγότερων των 15 ημερών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταστεί έτσι κεντρική αδειοδοτική αρχή για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις, και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε την εδώ παρουσία μας είναι ότι πλέον οι επενδυτές θα ξέρουν ότι θα βρίσκουν εύκολες λύσεις και δεν θα ταλαιπωρούνται από τη συνήθεια ελληνική γραφειοκρατία. Θέλω να ευχαριστώ την Dolphin για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στην Ελλάδα και να μεταφέρω τις ευχές του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος θα ήθελε να είναι παρόν, αλλά ανηλυμένες υποχρεώσεις τον κράτησαν στην Αθήνα. Κύριε Υπουργέ, πείτε μας για τον ανασχηματισμό, τι γίνεται. Δεν υπάρχει ανασχηματισμός, παιδιά. Δουλειές κάνουν. Πολύ σημαντική για το Δήμο Ερμιονίδας, γιατί σήμερα έγινε ο αγιασμός και θεμελιώθηκε η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στην Ερμιονίδα, αλλά και μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα, αλλά ίσως και στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία, όπως είπαμε, αλλάζει τη θέση του Δήμου Ερμιονίδας στον τουριστικό χάρτη, τη βάζει πολύ πιο ψηλά. Μια επένδυση η οποία θα τονώσει την τοπική οικονομία, θα ανοίξει θέσεις εργασίας, ακούσαμε για εκατοντάδες, για 800 θέσεις εργασίας. Μια επένδυση η οποία θα δημιουργήσει ένα καλό προηγούμενο και ένα κίνητο για να έρθουν και άλλες επενδύσεις. Ήδη, όπως είπαμε στην ομιλία, είναι η τρίτη επένδυση που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία και ελπίζουμε ότι θα κάνει και άλλες. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Σημαίνει δηλαδή για να κάνει τρίτη επένδυση, ένας επενδυτής, όπως ξέρουμε, το κίνητό του είναι το κέρδος. Άρα σημαίνει ότι έχουν πάει καλά οι προηγούμενες, γι' αυτό επιχειρεί και την τρίτη. Κατά συνέπεια, πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι, θα πάει καλά και αυτή, και θα πάμε και στην τέταρτη και στην πέμπτη ενδεχομένως. Εμείς, ως Δημοτική Αρχή, με όλες τις παρατάξεις παρούσες σήμερα εδώ, με εκπροσώπους τους, με τους επικεφαλείς, είπαμε, δηλώσαμε δημόσια ότι θα είμαστε δίπλα στους επενδυτές, δίπλα στην επένδυση, όπως ήδη το έχουμε κάνει, να συζητάμε και να είμαστε αρρωγοί σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και το οποίο εξαρτάται από εμάς και μπορούμε να το λύσουμε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος Ερμιονίδας. Πρώτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ που με αυτή την ευκαιρία, πέραν από το εξαιρετικό έργο το οποίο αρχίζει σήμερα, συναντώ καινούριους παλιούς φίλους και καινούριους φίλους.
Οι καινούργοι φίλοι είναι οι φίλοι από την κυβέρνηση. Ανέφερε και ο Χάρης πριν και ο Άδωνης, και ο Νίκος Παπαθανάσης που είναι εδώ. Οι παλιοί είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Νίκας και ο Γιάννης Μανιάτης, που αν θυμάμαι καλά είναι αυτός που υπέγραψε το πρώτο ΕΣΚΑΣΕ, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είναι εδώ ήδη παρόν, επίσης παρόν. Τώρα, πώς μπορεί να συνοψίσουμε αυτό το έργο. Πρώτα να αποδεικνύει ότι γίνονται επενδύσεις μεγάλες στην Ελλάδα και ξεκινάνε πια όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στο έδαφος. Είναι το πρώτο ΕΣΚΑΣΕ το οποίο ξεκινάει στο έδαφος. Δεύτερον, είναι άλλη μια απόδειξη ότι η προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη δεν είναι στοιχεία αντιτιθέμενα, αλλά είναι στοιχεία που με σωστό σχεδιασμό και καλή στρατηγική μπορούν να συνδυάζουν και να αλληλοτροφοδοτούνται. Και το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Ο κ. Δασκάλου έχει συμβάλει πάρα πολύ στο έργο. Το Υπουργείο Πολιτισμού βοηθάει πάρα πολύ γενικά στην ανάπτυξη σήμερα, ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και φυσικής και πολιτιστικής. Άρα το έργο αυτό είναι κατ' εξοχήν μια τέτοια απόδειξη. Το τρίτο είναι αυτό που υπόθηκε και από άλλους, ότι τέτοιες επενδύσεις είναι αυτές που θα ανεβάσουν τον ελληνικό τουρισμό δύο κλικ παραπάνω. Δωμάτια έχουμε, όλα τα είδη καταλυμάτων είναι χρήσιμα γιατί απευθυνόμαστε σε διαφορετικές αγορές. Εκεί που υστερούμε είναι στην τόπα αγορά. Στην αγορά η οποία αφήνει πολλά χρήματα κατά κεφαλή και δημιουργεί και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Το γεγονός ότι στο Αμάν Ζόιδη είναι 400 περίπου εργαζόμενοι για πόσους πελάτες μεταφέρουν, είναι ένας εκπληκτικός δείκτης βιωσιμότητας. Καταρχήν θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω για τα καλά τους λόγια τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Οικονόμου. Πραγματικά έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και αυτό νομίζω φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, αξιότιμοι κύριε Καμπουρίδη, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Νίκα, κύριε Περιφερειάρχη, Γιάννη Αδριανέ, εκπρόσωποι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αγαπητοί εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά παρίσταμε σήμερα στην τελετή θεμελίωσης του έργου Κοιλάδα Χίλς, όπως εμείς είχαμε συνηθίσει να το λέμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, της πρώτης τουριστικής επένδυσης που εντάχθηκε στον νόμο περί ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων. Αποτελεί την πρώτη στρατηγική επένδυση στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, που επιτυχάνει πλήρη αδειοδότηση και φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει την απαρχή για πολλές άλλες ανάλογες επενδύσεις. Σε μια χρονική στιγμή, στην οποία η χώρα, εξερχόμενη από μια μακρά περίοδο κρίσης, καλείται να διαμορφώσει ένα νέο όραμα και να επαναπροσδιορίσει το οικονομικό και αναπτυξιακό της μοντέλο, επενδύσεις όπως αυτή υπηρετούν όλα εκείνα τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που χρειάζεται η χώρα μας για να κάνει μια επιτυχημένη, με σύγχρονους όρους, επανεκκίνηση στην οικονομία. Μια οικονομία με σύγχρονα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και ορατά ωφέλη για την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Ως Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, εργαζόμαστε στη βάση, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Οικονόμου, ότι η ανάπτυξη δεν είναι εχθρός της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, αλλά σύμμαχος. Το στερεότυπο ότι η προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς αντιστρατεύεται την ανάπτυξη είναι απολύτως εσφαλμένο. Στόχευσή μας είναι να στηρίξουμε συνεργασίες που συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος πατρίδος μας και ταυτόχρονα ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την ανάπτυξη, την εθνική οικονομία, την ποιότητα της ζωής μας. Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Και αναμφισβήτητα θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στην αναβάθμιση της τουριστικής δυναμικής της περιοχής και κατά επέκταση στην ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού πλούτου της Αργολίδας. Η υπουργική απόφαση, σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Κεντρικού Αρχιτεκτονικού Συμβουλίου για την έγκριση της μελέτης του έργου, έρχεται προς επίρρωση της πολιτικής μας, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση της επένδυσης, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα με ιδιωτική χρηματοδότηση της αρχαιότητας της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, βούληση και δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου παραμένει σε κάθε περίπτωση προστασία και η ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Με απόλυτη προσήλωση στον υψηλό αυτό στόχο μας, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της επένδυσης, όντας αρρωγή στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. Καλή επιτυχία. Προσυπογράφω όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, κύριε Υπουργή, κύριε Βουλευτά, Γενική Γραμματής, Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Καμπουρίδη, αγαπητοί κάτοικοι της περιοχής εδώ και φίλοι.
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτά τα έργα πρέπει να μας γεμίζουν αισιοδοξία και βεβαιότητα για το μέλλον της πατρίδος και για το μέλλον του τόπου μας. Είναι έργα τα οποία θα συμβάλλουν στην γενικότερη ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής αλλά της πατρίδος μας συνολικά. Το δεύτερο το οποίο έχω να πω, έχω να ευχαριστήσω τον κύριο Καμπουρίδη, διότι μαζί με αυτό το σπουδαίο έργο μοιάζεται για την περιοχή, για την ανάπτυξή της και για την επίλυση προβλημάτων. Έτσι είναι, Δήμαρχε, εκτός από αυτό το σπουδαίο έργο, μοιάζεται και γενικότερα για την πορεία αυτού του τόπου. Και το τρίτο που έχω να σας πω είναι ότι ως Περιφερειάρχης, σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Συμβούλους, όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους, θα αγωνιστούμε για να λύσουμε μεγάλα προβλήματα όπως τη διαχείριση των απορριμμάτων μέσα στο 2020. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεύτερον, τη βελτίωση του οδικού δικτύου της Ερμιονίδας, ειδικά της Ερμιονίδας, διότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο που έρχεται εδώ. Και τρίτον, να δούμε τα ζητήματα νερού. Διότι πέρα από τη βοήθεια την οποία προσφέρει ο κ. Καμπουρίδης, η περιοχή, κύριε Βουλευτά, έχει γενικότερα πρόβλημα και πρέπει να αγωνιστούμε. Εγώ ευχαριστώ, σε ευχαριστώ προσωπικά για τη βοήθεια που προσφέρεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Σας τα υπόσχομαι μαζί με τους παρευρισκομένους Περιφερειακούς Συμβούλους και τον Αντιπεριφερειακό. Καλορίζικο να είναι, καλή πορεία να έχει, να είμαστε όλοι εδώ για να το εγκαινιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ.